Ευχαριστώ για την παρέα, Λάιλα. Δεν συνηθίζω να κάνω κάτι ιδιαίτερο για τα γενεθλιά μου, εκτός από το να προπονούμε. Όχι φέτος. Η ημέρα των γενεθλίων πρέπει να είναι ξεχωριστή. Με μια τούρτα. Και με πάρτι. Και μια ευχή. Τα-τα! Ω, Λάιλα! Εσύ το οργάνωσες? Όχι ολομόναχη. Έκπληξη! Χρόνια πολλά! Δεν μου έχουν ξανακάνει έκπληξη για τα γενεθλιά μου. Οι εκπλήξεις μόλις ξεκινάνε! Έχουμε ετοιμάσει ένα πάρτι γενεθλίων και περιπέτειας για σένα, Μπέλα. Η Λάιλα το σκέφτηκε. Σας ευχαριστώ! Σήμερα, λοιπόν, θα περάσουμε τέλεια. Τώρα, πήγαινε. Πάρε το δώρο σου. Τέλεια τούρτα μονόκερος, αλλά είναι αληθινή. Όχι ακριβώς. Είναι μια πύλη για το μικρό κόσμο! Αλήθεια! Και από πού ήρθε? Από τη φίλη σου, τη Roller Ruby. Της είπα ότι χρειαζόμαστε ένα μέρος για το πάρτι σου και έστειλε αυτό. Τι λες, σ' αρέσει ή όχι? Λάιλα, είναι το καλύτερο δώρο γενεθλίων που μου έχουν δώσει ποτέ. Είμαι η πιο τυχερή κοπέλα σε ολόκληρο το Littleton. Και πώς μπαίνουμε εδώ μέσα? Άνοιξε το πάνω μέρος. Wow! Λοιπόν, το πάρτι ας ξεκινήσει. Μίνι δύναμη! Wow, η τούρτα μονόκερος είναι πολύ μεγαλύτερη εδώ. Τέλειο! Ξέρεις τι άλλο είναι τέλειο στο μικρό κόσμο? Η μαγεία. Τι είδους μαγεία εννοείς? Για να ανοίξει το παιχνιδόσπιτο, πρέπει να τραγουδήσουμε το τραγούδι των γενεθλίων στην εορτάζουσα. Χρόνια πολλά! Τη μέρα αυτή θα τη γιορτάσουμε μαζί! Χορός, γλυκά, παιχνίδια! Ένας μονόκερος! Πω, από πού να ξεκινήσω? Εσύ μην ανησυχείς για τίποτα. Έχω οργανώσει το καλύτερο πλάνο γενεθλίων. Ξεκινάμε από πάνω, συνεχίζουμε προς τη μέση και μετά πάμε για χορό. Το φαγητό στο τέλος. Εντάξει, ναι, ας κάνουμε ό,τι είπες. Μήπως θα ήθελες να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο? Δεν θέλετε να δούμε τι γλυκά μπορεί να έχει μέσα η πινιάτα? Η πινιάτα ανοίγει συνήθως πιο μετά στα πάρτι, όχι τόσο στην αρχή. Αλλά είναι δικό σου το πάρτι, Μπέλα. Οπότε εσύ διαλέγεις. Σωστά, Λάιλα? Σωστά. Μπορούμε να αυτοσχεδιάσουμε. Ναι! Ας πάρουμε τα γλυκά. Ελάτε! Είσαι εντάξει? Ναι. Ήθελα να οργανώσω το καλύτερο πάρτι γενεθλίων για την Μπέλα. Έκανα ολόκληρο πλάνο. Νόμιζα ότι θα θέλει να το ακολουθήσει. Ρίξε τα γλυκά! Κοίτα πόσο ωραία περνάει η Μπέλα! Αυτά είναι τα καλύτερα γενέθλια για αυτήν! Μη στενοχωριέσαι! Προσπάθησε να περνάς καλά κάθε στιγμή! Ναι, το ξέρω! Υπόσχομαι να προσπαθήσω! Έτσι, μπράβο! Πάμε! Μήπως είδατε τον μονόκερο που άνοιξε την πινιάτα? Έχει πολύ δύναμη! Και πήραμε όλα αυτά τα γλυκά! Πολύ ωραία! Αφού φάγατε όλα τα γλυκά, καλύτερα να περιμένουμε λίγο για τα κεκάκια. Γιατί αυτό? Λέω να φάμε όλα τα γλυκά μαζί και μετά να χορέψουμε για να τα κάψουμε. Αυτό είναι πολύ υπέροχη ιδέα. Ω, ναι! Γιατί φάγαμε τόσο πολύ? Τώρα, μάλλον θέλω να κοιμηθώ και όχι να χορέψω. Έπρεπε να περιμέναμε λίγο για να φάμε τα κεκάκια. Ο πονόκυλος μαζί με την αδρεναλίνη είναι η μεγαλύτερη σωματική πρόκληση. Αφού το λες εσύ... Δείτε, ο μονόκερος κοιμήθηκε. Λέω να πάρω κι εγώ έναν υπνάκο. Όχι, όχι. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε το πλάνο μου, κορίτσια. Αλλά δεν ήρθαμε στο μικρό κόσμο για να μας πάρει ο ύπνος πάνω στην πίστα. Ξέρω πώς θα σας ξυπνήσω όλες. Αφού η δυνατή μουσική δεν μπορεί να σας ξυπνήσει, αυτή είναι η τελευταία μου ελπίδα. Ελπίζω να μην μου θυμώσετε. Η ψυχρολουσία ξεκινάει σε 3, 2, 1,5. Ξύπνησα! Κρύο! Ήταν
κι αυτό στο πλάνο για τα γενέθλια. Όχι, έπρεπε να αυτοσχεδιάσω. Αυτό ήταν τέλειο. Και τώρα? Ό,τι θες εσύ, εορτάζουσα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τα έκανες όλα αυτά για εμένα, Λάιλα. Λυπάμαι που σε πίεσα νωρίτερα. Μερικές φορές θέλω να πάνε όλα τέλεια τόσο πολύ και παρασύρωμαι, αφήνοντας την τελειότητα να χαλάσει τη διασκέδαση. Δεν ήσουν και τόσο πιεστική, μόνο λιγάκι γκρινιάρα. Εντάξει. Είσαι καλά? Ξέρεις, πριν γίνουμε φίλες, περνούσα πολύ μοναχικά τα γενέθλια. Προσπαθούσα να είμαι δυνατή και έλεγα ότι δεν θέλω πάρτι και δώρα. Αλλά κάθε χρόνο καθόμουν μόνη στο δωμάτιο και ευχόμουν να έχω φίλους για να γιορτάσουμε μαζί. Φέτος η ευχή μου βγήκε αληθινή. Σε ευχαριστώ. Γι' αυτό το λόγο είναι οι φίλοι. Τσεκ, τσεκ, ένα, δύο, τρία. Ω, ελάτε, έφτιαξε το καραόκε. Η ποιότητα του ήχου σε αυτό το μηχάνημα καραόκε δεν είναι και αυτό που θα λέγαμε τέλεια. Και δεν υπάρχουν και πολλά τραγούδια για να διαλέξουμε. Δεν πειράζει. Δεν πρέπει να είναι όλα τέλεια για να περάσουμε καλά. Όχι, αλλά πρέπει να είναι δυνατά. Λοιπόν, στην πρώτη και μοναδική της εμφάνιση στο πάρτι γενεθλίων, χειροκροτήστε την εορτάζουσα Μπέλα στο τραγούδι. Πάμε, Μπέλα. Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στις φίλες μου, την Πόλη, την Σάνι, τον Μονόκερο και την Λάιλα φυσικά. Σε ευχαριστώ που μου οργάνωσες ένα αξέχαστο πάρτι γενεθλίων. Είστε οι δικές μου ηρωίδες στο μικρό κόσμο. Είναι λιγάκι ακατάστατα, αλλά το σωστό αξεσουάρ για τον ανοιξιάτικο χώρο μπορεί να βρίσκεται εδώ, Σάνι. Για να ψάξω λιγάκι. Ευχαριστώ για τη βοήθεια, Πόλη. Χαίρομαι που μου το ζήτησες. Συνήθως η Λάιλα αναλαμβάνει τα θέματα μόδας. Η Λάιλα έχει ένα καταπληκτικό στυλ. Αλλά οι συμβουλές της δεν είναι πάντοτε πρακτικές. Για παράδειγμα, εγώ δεν μπορώ να βάλω ψηλό τακούνι. Το στυλ μου είναι πιο σπορ. Κατάλαβα. Αυτά εδώ πώς σου φαίνονται? Είναι τέλεια! Wow! Σου ταιριάζει πολύ το χρυσό. Σου τα χαρίζω αν σου αρέσουν. Τα λατρεύω. Ευχαριστώ πολύ. Λέω να μην πούμε στη Λάιλα για τα σκουλαρίκια. Δεν θέλω να τη στεναχωρήσω. Σίγουρα να της το κρατήσουμε μυστικό. Θα της το πω κάποια στιγμή, αλλά δεν θέλω ακόμη. Κατάλαβα. Για την ώρα η Λάιλα δεν χρειάζεται να το μάθει. Τι δεν χρειάζεται να μάθω? Τίποτα. Σας άκουσα πολύ καθαρά όπως έμπαινα. Τι μου κρύβετε λοιπόν? Δεν είναι κάτι σημαντικό. Αλήθεια. Είμαστε οι καλύτερες φίλες. Εμείς τα λέμε όλα μεταξύ μας. Τι μπορεί να μην θέλετε να μάθω? Εκτός αν είναι κάτι που με αφορά. Δεν προσπαθώ να αλλάξω το θέμα, αλλά αν κρίνω από αυτό το μονόκερο, μάλλον μας χρειάζονται σε κάποιον μικρό κόσμο. Είναι πολύ βολικό για εσάς. Αν είναι πραγματικά ένας μικρό κόσμος. Ορίστε, ένας συνηθισμένος. Λάιλα, σε όλους επιτρέπεται να έχουν μυστικά. Ακόμα και εμείς. Λοιπόν, ας τα ξεχάσουμε όλα αυτά και ας γίνουμε ηρωίδες του μικρό κόσμου. Εντάξει, αλλά μόνο επειδή υπάρχει η πιθανότητα να δούμε μονόκερο. Μίνι δύναμη! Κοιτάξτε, κορίτσια! Δεν έχω δει μεγαλύτερα μανιτάρια σε όλη μου τη ζωή! Δείτε, έχει και τεράστιες πεταλούδες! Αν υπάρχει λοιπόν μικρό κόσμος που κρύβει ένα μονόκερο, τότε σίγουρα είναι αυτός! Δεν βλέπω κανένα μονόκερο. Ίσως πρέπει να εξερευνήσουμε λιγάκι ακόμα πριν αποφασίσουμε ότι δεν έχει μονόκερους εδώ. Μοιάζει με στάβλο για πόνι. Γεια σου! Είσαι καλά? Πόλη, Λάιλα, Σάνι, ήρθατε! Πριγκίπισσα Ρίν! Χαθήκαμε! Είναι αλήθεια! Λυπάμαι που σας αναστάτωσα, αλλά χρειάζομαι βοήθεια και δεν ήξερα ποιο να φωνάξω. Θα σε βοηθήσουμε! Τι συνέβη? Ο μονόκερός μου χάθηκε! Και το μωρό του! Είμαι πολύ σίγουρη ότι κλείδωσα τις πόρτες του στάβλου πριν φύγω. Όμως όταν επέστρεψα, η στάβλη ήταν ορθά ανοιχτή!
Και οι μονόκεροι εξαφανισμένοι! Άρα υπάρχουν μονόκεροι στο μικρό κόσμο. Θα τους βρούμε. Έχουν εξαφανιστεί ξανά? Όχι, ποτέ! Μήπως τους έκλεψε κάποιος? Δεν νομίζω να τους πήρε κανείς, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ γιατί το έσκασαν. Τους μεγάλωσα από μικρά μωρά. Είμαστε οικογένεια. Μήπως κρατάνε μυστικά πίσω από την πλάτη σου? Μπορεί να θέλουν να μείνουν λιγάκι μόνοι τους. Ήταν μόνοι τους. Είχα πάει να πιάσω πεταλούδες όταν εξαφανίστηκαν. Πού πήγες να πιάσεις πεταλούδες? Εκεί δίπλα. Δεν ήμουν μακριά. Θα τους άκουγες αν περνούσαν από εκεί? Οπωσδήποτε. Σε εκείνο το σημείο έχει ησυχία. Ακούς το θρούισμα των φύλων και οι οπλές κάνουν πολύ περισσότερο θόρυβο από τα φύλλα. Τότε πρέπει να ψάξουμε από εκεί. Αφού δεν πέρασαν από εδώ, θα ψάξουμε από την άλλη μεριά. Wow, Λάιλα! Φαίνεται ότι έχει ξυπνήσει η detective μέσα σου σήμερα. Αχ, διαβάζω ιστορίες μυστηρίου. Κλεμμένα παπούτσια, χαμένα κατοικίδια, οικογενειακές προδοσίες. Μαθαίνω πολλά. Η Λάιλα το έχει πάρει πολύ βαριά αυτό με το μυστικό μας. Ίσως να πρέπει να της το πω. Όχι, να της το πεις όταν θα είσαι έτοιμη. Όταν θα είσαι σίγουρη. Ναι, εντάξει, αλλά ήθελα να το κρατήσουμε μυστικό για να μην στεναχωρηθεί η Λάιλα. Όμως τώρα που ξέρει ότι έχουμε ένα μυστικό, πάλι στεναχωριέται. Οπότε ποιο το νόημα να κρατάμε το μυστικό? Αρχίζω να πιστεύω ότι τα μυστικά δημιουργούν μόνο προβλήματα. Μάλλον έχεις δίκιο. Βρήκα κάτι! Ίχνη, δύο διαφορετικά μεγέθη. Ναι, είναι δικά τους. Είναι από τη μασχές από τους δύο μονόκερους. Να ακολουθήσουμε τα ίχνη. Κάναμε ένα μεγάλο κύκλο, αλλά τα ίχνη σταματούν εδώ πέρα. Πρέπει να βρούμε κι άλλα στοιχεία. Νομίζω ότι ξέρω που είναι. Η μαγική πόρτα οδηγεί στις νυχτερινές πεδιάδες. Αυτό το δάσος έχει πάντα γαλανό ουρανό και ουράνια τόξα, αλλά οι πεδιάδες έχουν αστέρια. Προσωπικά, προτιμώ τα ουράνια τόξα. Μονόκεροι, τι κάνετε εκεί πέρα, κρυμμένοι μέσα στα σκοτάδια? Βγείτε έξω! Μάλλον τους πιάσαμε στον ύπνο. Φαίνεται πως είναι καλύτερα να κοιμάσαι κάτω από τα αστέρια, παρά κάτω από τους γαλανούς ουρανούς και το ουράνιο τόξο. Μα πάντα κοιμόμαστε κάτω από το ουράνιο τόξο. Γι' αυτό το σκάσατε από το στάβλο σας και ανησυχήσατε την πριγκίπισσα. Ω, μικρά μου αλογάκια. Προτιμάτε να κοιμάστε κάτω από τα αστέρια? Μήπως φύγατε κρυφά επειδή εγώ προτιμώ το ουράνιο τόξο και δεν θέλατε να με στεναχωρήσετε? Ω, είναι εντάξει να έχετε μυστικά. Μόνο να μην με κάνετε να ανησυχώ για εσάς, εντάξει? Και πάλι μεγάλη! Λάιλα, για εκείνο το μυστικό... Εκείνη τη στιγμή με πείραξε πολύ, αλλά το κατάλαβα ότι κράτησες μυστικό για να μην στεναχωρηθώ. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι αντέχω την αλήθεια, δεν θα παρεξηγηθώ. Οπότε, ποιο ήταν το μυστικό? Εγώ ζήτησα από την πόλη μια στιλιστική συμβουλή, αντί για εσένα. Πώς? Α, συγγνώμη, εγώ σας έκανα πλάκα. Λοιπόν, τι αξεσουάρ σου πρότεινε η πόλη? Χρυσά σκουλαρίκια. Πώς σου φαίνονται, Λάιλα? Ως ειδικό στη μόδα, νομίζω ότι η πόλη δίνει πολύ καλές στιλιστικές συμβουλές. Έλατε εδώ. Έλα, Σάνι, συγκεντρώσου. Για να είναι η εργασία σου καλύτερη, εσύ πρέπει μόνο να φτιάξεις ένα ωραίο σούσι. Αρχίζουμε με τα φύκια, πανευκολάκι, βάζουμε το ριζάκι, τον καλύτερο τόνο που βρήκα, το τυλίγουμε με το ρολό μπαμπού και... πάλι χάλια. Όχι, ήρθαν! Γεια, Σάνι! Μας άνοιξε η μαμά σου! Πώς πάει η εργασία για το μάθημα της Ιαπωνικής κουλτούρας? Και πότε θα δοκιμάσουμε το σπιτικό σούσι? Μόλις τελείωσα μια δυνατή προπόνηση στο κερπάο και... χρειάζομαι πρωτεΐνη. Η εργασία μου πάει χάλια. Το σούσι μου είναι τόσο χάλια που πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον τόνο. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο σούσι. Ήταν η πρώτη σου προσπάθεια. Ήταν η τέταρτη. Τέταρτη, πρώτη, το ίδιο είναι. Διάβασα όλες τις συνταγές και είδα όλα τα βίντεο. Είδα μέχρι και στον ύπνο μου ότι έφτιαχνα σούσι. Αλλά όταν το κάνω, στην πραγματικότητα βγαίνει χάλια. Η εργασία είναι για την Ιαπωνική κουλτούρα.
Αλλά αν σερβίρω σούσι σαν αυτό εδώ, είναι μεγάλη ασέβεια σε ό,τι αντιπροσωπεύει η κουλτούρα του σούσι. Το σούσι αντιπροσωπεύει την ακρίβεια, την προσοχή στη λεπτομέρεια, την τελειότητα. Πρέπει να το πετύχω. Ίσως αυτή η γάτα να έχει κάποια συμβουλή. Ίσως να σε βοηθήσει αν κάνεις ένα διάλειμμα από την κουζίνα. Κοίτα, η γάτα τρώει και αυτή σούσι, άρα ίσως να φάμε σούσι τελικά. Θα είναι καλό σημάδι. Εντάξει, πάμε να γίνουμε ηρωίδες του μικρόκοσμου. Ναι! Μίνι δύναμη! Ανθισμένες κερασιές, ράμεν, σούσι. Νομίζω πως αυτός ο μικρόκοσμος έχει θέμα την Ιαπωνία. Αυτή η γάτα λέγεται Μάνε Κινέκο, η γάτα που γνέφει. Φέρνει καλή τύχη. Μας έφερε ήδη. Έχει τόσα πολλά μέρη για να φάμε εδώ, αλλά φαίνεται ότι όλα είναι κλειστά. Ένας αυτόματος πολιτής. Μισό, δεν έχω λεφτά πάνω μου. Δεν χρειάζεσαι λεφτά. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ, με λένε Σάκουρα. Όπως την κερασιά. Είμαι η Λάιλα. Εγώ η Πόλη. Εγώ η Σάνι. Αυτό το μέρος είναι πανέμορφο. Αριγκάτο. Οι αμυγδαλιές άνθησαν σήμερα. Αύριο επισκέπτες από όλους τους μικρόκοσμους θα συναντηθούν εδώ για να γιορτάσουμε το Χανάμι. Χανάμι σημαίνει κοιτάζω τα λουλούδια. Είναι σαν ένα φεστιβάλ για τις κερασιές. Οι άνθρωποι μαζεύονται κάτω από τα ανθισμένα δέντρα για να κάνουν πικνίκ, να παίξουν παιχνίδια και να καλωσορίσουν την άνοιξη. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι μας ταιριάζει το πάρτι. Ναι, είναι ένα πάρτι για όλους. Ή μάλλον θα είναι αν καταφέρουμε να το ετοιμάσουμε. Χρειαζόμαστε φαγητό για πολλούς καλεσμένους. Στο παρελθόν οι γονείς μου ετοίμαζαν σούσι. Εγώ το ράμεν και τα αδέρφια μου τα ποτά και τα γλυκά. Φέτος όμως σκέφτηκα ότι μπορώ να τα κάνω μόνη μου για να ξεκουράσω την οικογένειά μου. Αλλά όπως φαίνεται, δεν μπορώ να τα ετοιμάσω όλα μόνη μου. Λοιπόν, μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Αλήθεια, είστε ηρωίδες μου. Μία από εσάς θα κάνει το ράμεν, μία το τάγκο και μία το σούσι. Εγώ θα είμαι παντού. Αυτή είναι η τέλεια ευκαιρία για να εξασκηθείς την Παρασκευή του σούσι. Έχεις ξαναφτιάξει σούσι. Είναι καλύτερα να πούμε ότι το έχω καταστρέψει. Το ρύζι μου διαλύεται, το ρολό μου δεν τυλίγεται, το σούσι μου είναι καταδικασμένο. Κάνουμε μια συμφωνία. Αν με βοηθήσεις, θα σου δείξω πώς να φτιάχνεις σούσι που είναι πεντανόστιμο και όχι καταδικασμένο. Λοιπόν, αν γίνει κανένα θαύμα και τα καταφέρω, μπορώ να πάρω μερικά σπίτι μου. Και βέβαια, σύμφωνη. Εγώ θα δείξω στη Λάιλα και στην Πόλη την κουζίνα. Σάνι, εσύ κάθισε κάτω από τις κερασιές. Κλείσε τα μάτια σου, ανέπνεε βαθιά και καθάρισε το μυαλό σου. Η ηρεμία φτιάχνει τέλειο σούσι. Πώς ξέρω ότι το ράμεν είναι έτοιμο. Τα νούντλς πρέπει να είναι ελαστικά και όχι μαλακά. Δοκίμασε συνέχεια για να είσαι σίγουρη. Μπορώ να φάω όσο μαγειρεύω. Ναι. Έβαλα σκόνη μάτσα για να βγει πράσινη η ζύμη. Και φύλλα κερασιάς με κόκκινο χρώμα για να βγει ροζ. Υπέροχα χρώματα, Πόλη. Πρέπει να χωρίσεις τη ζύμη σε μικρά μπαλάκια μπουκίτσες πριν τη μαγειρέψεις. Αμέσως. Σάνι, είσαι έτοιμη να σπάσεις την κατάρα. Hi. Wow, αυτό το ρύζι είναι πολύ σφιχτό και κολλώδες. Μα ακολούθησα την ίδια συνταγή με σένα. Αλλά γιατί το δικό μου ρύζι δεν βγαίνει ποτέ έτσι? Τι είδος ρύζι χρησιμοποίησες? Το ρύζι που έχουμε σπίτι. Γιατί? Αυτό μάλλον θα ήταν μακρύ κοκορίζι. Χρειάζεσαι ιαπωνικό κοντό κοκορίζι, επειδή αυτό έχει περισσότερο άμυλο. Και το άμυλο κολλάει. Μα και βέβαια. Ο τόνος μου δεν ήταν έτσι όταν τον έβγαλα από την κονσέρβα. Ποτέ μη βάζεις τόνο από την κονσέρβα. Είναι κονσερβοποιημένο ψάρι, όχι φρέσκο. Πρέπει να χρησιμοποιείς φρεσκοκομμένο ψάρι. Όσο πιο φρέσκο, τόσο το καλύτερο. Τώρα όμως που έχουμε όλα τα υλικά, είναι ώρα να τα τυλίξεις όλα μαζί. Εγώ? Όχι. Εσύ να τυλίξεις το πρώτο. Δεν έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Σάνι, είχες τη σωστή συνταγή, αλλά δυστυχώς είχες τα λάθος υλικά για σούσι. Τώρα είναι όλα σωστά. Ρόλαρε, λοιπόν. Είχες δίκιο. Έσπασε η κατάρα πια. Σε ευχαριστώ, Σάκουρα. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά. Αυτό μυρίζει ακριβώς σαν να το έφτιαξε η μαμά μου, Λάιλα. Τέλεια χρώματα, σειρά, μέγεθος και σχήμα στα τάγκο του Χανάμι, Πόλη. Με τίποτα.
Σάνι, εσύ τα έφτιαξες αυτά. Με πολλή βοήθεια από τη Σάκουρα. Εντυπωσιάστηκα. Και πάλι πεινάω, παρόλο που έτρωγα ράμεν όλη μέρα. Πριν φτάσουν οι καλεσμένοι από τους μικρόκοσμους, θέλω να σας πω ότι η οικογένειά μου θα είναι περήφανη που καταφέραμε να συνεχίσουμε την παράδοση. Χόντονι, αριγκάτο. Και τώρα, ας αρχίσει το πάρτι! Ναι! Και πάλι μεγάλη! Για κοιτάξτε πόσα φαγητά πήραμε! Νιώθεις ακόμα την κατάρα, Σάνι? Όχι πια! Ήταν απαιτητικό να μάθω να φτιάχνω σούσι και απέτυχα πολλές φορές. Αλλά κατάλαβα ότι κάθε αποτυχία ήταν μια ευκαιρία μάθησης. Ο μόνος τρόπος για να βελτιωθείς σε κάτι είναι να συνεχίσεις να προσπαθείς και να μαθαίνεις. Ευχαριστώ που δεν με αφήσατε να τα παρατήσω. Λοιπόν, ποια θέλει να με βοηθήσει να τα πάμε στο σχολείο? Λοιπόν, Peaches, πρέπει να τερματίσεις σε 10 δευτερόλεπτα για να προκριθείς στον διαγωνισμό σκύλων. Έτοιμη? Πάμε! Πέρασες όλα τα εμπόδια! Μπράβο, Peaches! Πόσο χρόνο έκανες, Σάνι? 9,83 δευτερόλεπτα! Προκρίθηκε στον διαγωνισμό! Ναι! Σου αξίζει ένα δωράκι, Peaches! Η Peaches έχει εξελιχθεί πάρα πολύ από τότε που ξεκίνησε. Συγχαρητήρια, Πόλη! Ευχαριστώ, Σάνι. Η Peaches και εγώ έχουμε μάθει πολλά από τότε που ξεκινήσαμε τις προπονήσεις. Έχεις σκεφτεί ποτέ να γίνεις επαγγελματίας εκπαιδεύτρια ζώων? Αγαπώ πολύ τα ζώα. Το μυστικό είναι να είσαι ήρεμος και επιβλητικός. Polly Pocket, επαγγελματίας εκπαιδεύτρια. Ακούγεται πολύ ωραίο. Η εκπαίδευση των σκύλων είναι εύκολη, αλλά της γάτας είναι σχεδόν αδύνατη. Μπορείς να εκπαιδεύσεις τη γάτα μου να γίνει πιο χαδιάρα? Θα κάνω τον Κόμπλι Wobbles να μην χορταίνει τα χάδια σου. Συναγερμός! Γράμμα από το μικρό κόσμο! Τι συμβαίνει, Λάιλα? Καθάριζα που λέτε το κλουβί της Μπονίτα και βρήκα αυτό! Σας προσκαλούμε στο δεντρόσπιτό μας για μια μικροσκοπική παρέλαση. Για να έρθετε, ακουμπήστε το πατουσάκι του ζώου σας. Στην αρχή νόμιζα πως μια από τις δυο σας μπορεί να ήθελε να μου κάνει φάρσα. Εγώ λέω να πάμε. Να δούμε ποιος μπορεί να μας έστειλε το γράμμα. Peaches, πατουσάκι. Εντάξει, θα το αναλάβουμε εμείς τώρα. Πήγαινε σπίτι, πήγαινε. Peaches, όχι. Όχι! Peaches! Γύρνα πίσω! Αχ, κορίτσια, πρέπει να τη βρούμε. Μπορεί αυτή η κάρτα να οδηγεί σε έναν μικρό κόσμο γεμάτο κατοικίδια που έχουν χαθεί. Και μπορεί να μείνουν εκεί για πάντα. Εκτός... κι αν τα σώσουμε, ως ηρωίδες του μικρό κόσμου. Μίνι δύναμη! Παράδεισος για κατοικίδια! Η Μπονίτα θα ξετρελαινόταν εδώ! Νομίζω ότι άκουσα τον κύριο Κόμπλι Wobbles. Είναι όντως ο κύριος Κόμπλι Wobbles. Μα πώς έγινε και βρέθηκες εδώ πέρα όλο μόναχος? Έλα εδώ τώρα αμέσως! Μόλις τον βρω θα τον πάω επηγόντως για εκπαίδευση. Κύριε Κόμπλι Wobbles! Γύρνα πίσω! Peaches! Πού είσαι? Peaches, κατέβα κάτω! Κατέβα! Νομίζω ότι σε αγνοεί λιγάκι. Όχι! Το ξέρει ότι δεν θα τα παρατήσω τόσο εύκολα. Έρχομαι πάνω, Peaches! Γεια σας, χνουδωτά φιλαράκια! Ήρεμα, είμαι φίλη σας. Θέλω να ανέβω για να δω την Peaches. Stop. Κάτω. Μείνετε. Μείνετε. Σας παρακαλώ. Πρέπει να έχω αυτοπεποίθηση. Να τους δείξω ποιος είναι το αφεντικό. Ποιος μίλησε? Η αρχηγός του δεντρόσπιτου, φυσικά. Εσύ είσαι η Polly Pocket, Αντί να διατάζεις αυτά τα ζώα, σκέφτηκες να τα ρωτήσεις τι μπορεί να θέλουν?
Όχι, δεν το σκέφτηκα. Αυτό το κατάλαβα. Είσαι κουκουβάγια που μιλάει. Ναι, προφανώς. Όλα τα πλάσματα μιλάνε. Εμείς απλώς δεν μιλάμε τη δική σας γλώσσα. Μακάρι να μπορούσα να μιλάω με τα ζώα. Τότε θα ρωτούσα τον κύριο Κόμπλιγόπλης γιατί θέλει να είναι συνέχεια μόνος του. Χρειαζόμαστε κι εμείς λίγο προσωπικό χρόνο. Με την ευκαιρία, αυτή είναι ιδιωτική εκδήλωση. Δεν επιτρέπονται άνθρωποι. Επομένως, εσύ έστειλες τις προσκλήσεις. Αλλά γιατί να μην έρθουμε κι εμείς μαζί σου? Α, επειδή χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα. Λατρεύουμε την οικογένεια και το σπίτι μας, αλλά μερικές φορές θέλουμε να χαλαρώσουμε και να μπορέσουμε να παίξουμε με το δικό μας τρόπο. Με εσάς πρέπει να ακολουθούμε τόσους κανόνες. Φάει αυτό, μη φας εκείνο, τρέξε εκεί, μη δαγκώνεις, έλα εδώ, μην κάνεις πιπί. Α, πα, είναι εξουθενωτικό. Α, ναι είναι, έτσι όπως το έθεσες. Τώρα εύχομαι να είχα φέρει την Μπονίτα μαζί μου. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ τα πράγματα από την πλευρά του κυρίου Κόμπλι Γουόμπλης. Τα κατοικίδια είμαστε καλοί φίλοι, έτσι δεν είναι? Είμαστε δίπλα σας στα δύσκολα και στα εύκολα. Μερικές φορές χρειάζεται λοιπόν να σταματήσετε να μας διατάζετε και να αρχίσετε να μας ακούτε. Κουκουβάγια, είσαι πραγματικά σοφή, όπως τα παραμύθια. Το όνομά μου είναι Featherwing. Peaches! Εγώ είμαι! Να σου πω... μήπως σε πλήγωσα προηγουμένως όταν σου είπα να πας μέσα στο σπίτι? Εγώ ήθελα μόνο να είσαι ασφαλής. Λυπάμαι αν σε στεναχώρησα. Ευχαριστώ, καλή μου. Σου υπόσχομαι από εδώ και πέρα θα κάνουμε περισσότερα πράγματα που θα θέλεις κι εσύ. Όχι μόνο εγώ. Για ακούστε με, ζωάκια του δεντρόσπιτου. Ξεκινάει η παρέλασή μας. Και πάλι μεγάλη! Ο κύριος Κόμπλι Γουόμπλης και εγώ περάσαμε φανταστικά σήμερα. Και τελικά, οι γάτες απλώς χρειάζονται περισσότερο προσωπικό χρόνο. Ναι! Εσύ λοιπόν, Πόλη, θέλεις ακόμα να γίνεις επαγγελματίας εκπαιδεύτρια? Όχι ακριβώς. Κατάλαβα ότι η εκπαίδευση των ζώων δεν είναι μόνο η υπακοή, αλλά πρέπει και να ξέρεις τι είναι αυτό που χρειάζονται. Οπότε προς το παρόν θα αφοσιωθώ περισσότερο στην φροντίδα της Peaches. Πώς σου φαίνεται αυτό, Peaches?